Κύριε Δημαρχέ, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες. Επαναληπτικές εκλογές την Κυριακή. Και βέβαια το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω και είναι και ερώτηση βέβαια όλων των δημοτών. Ποιο είναι το διακύβευμα για το Λάζαρο Μαλούτα των εκλογών της Κυριακής? Κυρία Μαρκοπούλου, η περίοδος που διανύουμε και το αναγνωρίζουν όλοι θεωρώ, είναι ίσως η κρισιμότερη περίοδος που έχει περάσει ο τόπος μας από τον πόλεμο και μετά, τη μεταπολεμική περίοδο. Κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας της περιοχής, κλείνει το κεφάλαιο, θα κλείσει εν πάση περιπτώσει σε μερικά χρόνια, έχει συρρυκνωθεί δραματικά της λιγνητικής δραστηριότητας και της ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα και το μεγάλο στοίχημα είναι οι νέοι δρόμοι που πρέπει να χαραχτούν για να πάει μπροστά ο τόπος, για να πάει ψηλά ο τόπος. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα, αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί και όπως είπα είναι η περίοδος που διανύουμε, η πιο κρίσιμη περίοδος μεταπολεμική για τον τόπο μας. Πάντα και άλλες φορές αντιμετωπίσαμε κρίσεις, αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Όμως αυτό είναι ένα ζήτημα επιβίωσης για την περιοχή και νομίζω έτσι πρέπει να το προσεγγίσουμε και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και έτσι πρέπει οι πολίτες να κάνουν τις επιλογές τους μεθαύριο την Κυριακή. Επειδή είναι πολύ έντονο το πολιτικό σας αισθητήριο, κύριε Δημαρχέ, κύριε Μαλούτα, πώς είναι το κλίμα λίγες ώρες πριν την κάλπη της Κυριακής? Νομίζω ότι όπως είχα την ευκαιρία να σημειώσω και στη δήλωσή μου που έκανα την Κυριακή που μας πέρασε το βράδυ, ο προεκλογικός διάλογος μέχρι σήμερα διεξήχθηκε σε πολύ ήπιο κλίμα, οι πολίτες ενημερώθηκαν, συζήτησαν, έκαναν τις επιλογές τους την πρώτη Κυριακή. Την περίοδο, αυτήν τη βδομάδα είναι ακόμα πιο έντονες, πιο ζωηρές οι συζητήσεις, γιατί βέβαια ξεκαθάρισε το τοπίο, έγιναν πιο περιορισμένες οι επιλογές και νομίζω ότι ο κόσμος αυτό συζητάει, όλος ο κόσμος συζητάει τι θα γίνει στο Δήμο, τι θα γίνει στην περιφέρεια, τι θα κάνουμε εδώ, ποιον θα επιλέξουμε, ποιος έχει παραπάνω πιθανότητες. Νομίζω όλοι οι πολίτες και δικαιολογημένα ασχολούνται με τις εκλογές, αυτή την περίοδο με τις εκλογές. Εσείς ξεκινάτε από ένα υψηλό ποσοστό, αν και η κάλπη της Κυριακής είναι άδεια, κύριε Μαλούτα. Ωστόσο όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε αυτό το ποσοστό. Θα είναι πολύ πιο εύκολη η εκλογική διαδικασία της Κυριακής για την ενότητα? Όχι. Καταρχήν, το προσδιορίσατε πάρα πολύ σωστά. Είχαμε ένα ισχυρό προβάδισμα την προηγούμενη Κυριακή, ένα προβάδισμα 4.000 ψήφων. Όμως η κάλπη της Κυριακής είναι άδεια. Θα αρχίσει να γεμίζει από την ψήφο των πολιτών από την Κυριακή το πρωί στις 7 η ώρα. Άρα το μεγάλο στοίχημα, το μεγάλο ζήτημα είναι να προσέλθουν οι πολίτες να ψηφίσουν. Να προσέλθουν οι πολίτες και να στηρίξουν την επιλογή τους. Η αποχή ποτέ δεν βοήθησε κανέναν. Είναι κρίμα να εκχωρούμε το δικαίωμα που έχουμε να επιλέξουμε την ψήφο μας, να το εκχωρούμε το δικαίωμα αυτό σε άλλους, στους συμπολίτες μας. Άρα το πρώτο ζήτημα είναι ότι καλούμε όλους τους πολίτες να προσέλθουν στην κάλπη και να κάνουν την επιλογή τους. Το δεύτερο που λέτε, που σημειώσατε το ερώτημά σας, αν θα είναι εύκολες εκλογές, οι εκλογές είναι πάντα εκλογές. Γι' αυτό θέλουν προσπάθεια, θέλουν συζήτηση με τους πολίτες, θέλουν ενημέρωση των πολιτών, θέλουν κινητοποίηση των πολιτών, ούτως ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα την Κυριακή. Η αποχή κοιμάθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα την προηγούμενη Κυριακή, ωστόσο δεν ξέρουμε αν ο αριθμός είναι ακριβής, κύριε Δήμαρχε, και θα διευκρινίσω γιατί. Δεν έχουν ανανεωθεί οι εκλογικοί κατάλογοι τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό, που σημαίνει ότι δεν έχουμε και ολοκληρωμένη εικόνα για την αποχή. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Θεωρώ ότι υπάρχουν, να το πω, πλασματικές ή λάθος εγγραφές που δεν θα πρέπει να υπάρχουν στους εκλογικούς καταλόγους. Ναι, δεν είναι τόσο μεγάλη η αποχή. Κάποια στιγμή πρέπει με πιο ταχύς ρυθμούς να γίνεται καθάριση των εκλογικών καταλόγων. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα γενικότερο. Νομίζω ότι η προσέλευση την προηγούμενη Κυριακή ήταν ικανοποιητική και καλούμε τους πολίτες να προσέλθουν και αυτήν την Κυριακή στις κάλπες για να ασκήσουν, και αν είναι δυνατόν ακόμα περισσότεροι, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Και θέλω τώρα να δούμε το όραμα του Λάζαρου Μαλούτα για την επόμενη πενταετία.
Άλλωστε, εκεί στοχεύσατε καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για το Δήμο Κοζάνης, που είναι εντελώς διαφορετικά γιατί έχουμε περάσει πλέον στην μετάβαση, μιλάμε για απολιγνητοποίηση με νέα δεδομένα. Πώς λοιπόν σκέφτεστε το Δήμο σας, το Δήμο μας, την επόμενη πενταετία? Θα το προσδιορίσω με 3-4 φράσεις έτσι οριακά και θα πω και δύο κουβέντες μετά για να το περιγράψω. Είναι καταρχήν το ζήτημα το ότι το στοίχημα να αξιοποιήσουμε τις υφιστάμενες δομές που μας σκληροδοτεί η προηγούμενη περίοδος, η λιγνητική περίοδος. Και ποιες είναι αυτές, η πιο σημαντική υποδομή είναι οι γραμμές υψηλής τάσης που φεύγουν από εδώ και πάνε σε όλη την Ελλάδα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ο ενεργειακός χαρακτήρας του Δήμου. Η περιοχή είχε μια ενεργειακή κουλτούρα και θεωρώ κρίσιμο να συνεχίσει να την έχει και αυτήν και στο μέλλον με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το τρίτο το ζήτημα είναι το ότι για πολλά χρόνια αφήσαμε ανεκμετάλλευτους σημαντικούς πόρους που έχει η περιοχή, όπως είναι οι λίμνες και σε μικρότερο βαθμό το πολιτιστικό μας απόθεμα. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε. Την τρέχουσα περίοδο ξεκινήσαμε, αλλά θα ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια, την επιλογή να... και την πετυχημένη επιλογή να είμαστε στην πρωτοπορία της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την κλιματική ουδετερότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Είναι ένα στοίχημα το οποίο θα το κερδίσουμε, είμαι σίγουρος ότι θα το κερδίσουμε και θα είμαστε ίσως ο πρώτος Δήμος που θα το πετύχει, ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που θα το πετύχει μέχρι το 2030. Και το λέω αυτό με την έννοια γιατί βλέπετε, περάσαμε φέτος τις πυρκαγιές στον Εύρο, τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, η λέξη κλιματική κρίση βρίσκεται παντού, από τη μια. Και από την άλλη, βλέπουμε το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας, πώς ζουν τα παιδιά μας. Βλέπουμε μικρά παιδιά μερικών ετών με τι ευκολία παίζουν το κομπιούτερ, το τηλέφωνο και πώς τα χρησιμοποιούν. Είναι εκπληκτικό. Άρα, η κατεύθυνση να κινηθεί ο Δήμος Κοζάνης στην περίοδο, στην κατεύθυνση της κλιματικής ουδετερότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η κατεύθυνση που κινείται όλος ο πλανήτης, όλη η Ευρώπη. Και βεβαίως κορονίδα όλων αυτών των δράσεων είναι το κομμάτι που σχεδιάζουμε την ανάδειξη της ζώνης ενεργού πολεοδομίας σαν εθνικό πόλο αειφορίας καινοτομίας με δράσεις που σχετίζονται με αυτούς ακριβώς τους τομείς. Και βεβαίως στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο γιατί μέσα στον χώρο της ζώνης ενεργού πολεοδομίας θα αναπτύξει τον πρώτο θύλακα της ζώνης καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας, μια θερμοκοιτίδα όπου θα αναπτύσσονται νέες επιχειρήσεις και βεβαίως το ίδιο αυτό καθεαυτό το Πανεπιστήμιο που αποτελεί ουσιώδη ποιοτικό πυλώνα για την ανάπτυξη του Δήμου μας στην επόμενη περίοδο. Βάλετε πολύ σημαντικά ζητήματα, κύριε Δήμαρχε, αυτό της απολιγνητοποίησης, την σημαντικότητα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αναφερθήκατε στις λίμνες, αλλά και στον πολιτισμό, νέα δεδομένα που πρέπει να τρέξετε την επόμενη πενταετία, αν σας εκλέξει βέβαια, αν σας εκλέξουν οι δημότες, ο λαός, ο κυρίαρχος λαός είναι αυτός που αποφασίζει. Το φυσικά. Δικό σας προσωπικό στοίχημα ένα, ποιο είναι με το οποίο θα ξεκινήσετε άμεσα την επόμενη ημέρα που το ονειρευτήκατε όλα αυτά τα χρόνια και ήρθανε σήμερα οι συνθήκες, ορίμασαν οι συνθήκες για να υλοποιηθεί? Νομίζω ότι η ολοκλήρωση των πρωτοβουλειών που πήραμε αυτήν την περίοδο, δηλαδή το μεγάλο έργο του ΣΔΙΤ, το έργο της τηλεθέρμανσης, έτσι, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και με συμβατικά καύσιμα αλλά και με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι τα μεγάλα στοιχήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε την επόμενη περίοδο. Και βεβαίως στέκουμε ιδιαίτερα, δεν είναι ένα ζήτημα, είναι πολλά μικρά ζητήματα, είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας. Ίσως σε κάποια σημεία δεν δώσαμε το προηγούμενο διάστημα την σημασία που έπρεπε γιατί μας συνεπήρε και μας παρέσυρε τα προβλήματα, μας παρέσυραν τα προβλήματα της μεταλιγνητικής περίοδου και τα ζητήματα της μετάβασης. Ναι, ο πολίτης δικαιούται να έχει
απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που βάζει. Είτε αυτά αφορούν τη λακκούβα που έχει μπροστά στο σπίτι του, είτε τον κάδο που είναι στη γειτονιά του και δεν καθαρίζεται αρκούντος, είτε στη λάμπα που είναι καμένη και πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός να ενημερώνει και να ενημερώνεται. Αυτά όλα θα δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Έχουμε θεσμοθετήσει το τηλέφωνο με το οποίο επικοινωνούν οι δημότες με τις υπηρεσίες και αναφέρουν το κάθε πρόβλημα. Αυτό θα το εξυγχρονίσουμε και θα το προχωρήσουμε ακόμα πιο μπροστά, ούτως ώστε με ψηφιακά μέσα η πληροφορία ανάμεσα στο δημότη και τις υπηρεσίες να είναι άμεση, ταχεία, ούτως ώστε και το ίδιο ταχεία να είναι και ανταπόκριση των υπηρεσιών. Είναι επομένως και το ζήτημα της καθημερινότητας ένα μεγάλο στοίχημα για μας. Και βέβαια, επειδή έχουμε μπροστά μας τις εκλογές και αυτό είναι που πρέπει να συζητήσουμε και το μήνυμα το δικό σας για τις εκλογές, γιατί το πρόγραμμά σας, κύριε Δημάρχη, κύριε Μαλούτα, το αναλύσαμε. Είχαμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε πολλές λεπτομέρειες όλο το προηγούμενο διάστημα. Γιατί να ψηφίσουν Λάζαρο Μαλούτα την Κυριακή? Και ενώ το ερώτημα ωστόσο είναι ουσιαστικό και άλλωστε είναι αυτό που διακυβεύεται την Κυριακή 15 Οκτωβρίου. Κυρία Μαρκοπούλου, νομίζω είναι καθαρά τα πράγματα στο μυαλό μου και στη δικιά μου κρίση. Εμείς επιζητούμε την Κυριακή μία θετική ψήφο, γιατί έχουμε μια ομάδα η οποία είναι ισχυρή. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ρεαλιστικό και συνδέεται με πηγές χρηματοδότησης. Είμαστε όλοι μαζί, εκείνοι οι άνθρωποι, εκείνα τα αυτοδιοικητικά στελέχη, τα οποία μπορούμε να πάμε το Δήμο μπροστά, να πάμε το Δήμο ψηλά. Το έχουμε αποδείξει κατά το παρελθόν και με τις επιδόσεις μας. Διαθέτουμε και την εμπειρία και την ικανότητα και την επιστημονική κατάρτιση που μπορεί να αντιμετωπίσει θετικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή. Και γι' αυτό ακριβώς διεκδικούμε την ψήφο των συμπολιτών μας και γι' αυτό ακριβώς αισιοδοξούμε για το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαλούτα. Καλή επιτυχία να έχετε την Κυριακή. Και βέβαια εδώ θα είμαστε να συζητήσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Πολύ, θα έλεγα, πολύ κρίσιμη περίοδος, όπως και εσείς τονίσατε, η επόμενη πενταετία για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.